Για τις πρόσφατες αιστείες φωτιάς που δημιουργήθηκαν σε όλο τον Εύρο, μίλησε ο αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Πέτροβιτς, λέγοντας πως η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στο δάσος της Δαδιάς είναι πολύ πιθανό να προκλήθηκε από παράτυπο μετανάστη, ο οποίος προσπαθούσε να ειδοποιήσει τους υπόλοιπους για την τοποθεσία του, καθώς φαίνεται πως είχε χαθεί. Ευτυχώς η πυροσβεστική υπηρεσία έφτασε άμεσα στο σημείο με 10 οχήματα, 42 πυροσβέστες και 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και πολέμησε στις 4 διαφορετικές αιστείες που είχαν δημιουργηθεί. Δυστυχώς στις τελευταίες 48 ώρες είχαμε 3 περιπτώσεις πρόκλησης πυρκαγιάς στον ομό Εύρου. Θα ξεκινήσουμε με το πιο σημαντικό. Πέρσι είχαμε πιστήσει την προσοχή όλων στις πυρκαγιές οι οποίες προκαλούνται από διέλευση παράτυπων μεταναστών. Χθες λοιπόν στον στενό πυρήνα του δάσους Δαδιάς είχαμε μία τέτοιου είδους πυρκαγιά με 4 αιστείες από παράτυπο μετανάστη ο οποίος και συνελήφθη. Με αυτόν τον τρόπο ήθελε να δηλώσει την παρουσία του στους συμπατριώτες του από ό,τι πληροφορηθήκαμε γιατί είχε χάσει το δρόμο. Με αυτή τη λογική λοιπόν μπορεί να καεί ολόκληρο το δάσος της Δαδιάς. Από την άλλη όμως συνελήφθη ο συγκεκριμένος και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα της παράτυπης μετανάστευσης. Το έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν και θα πρέπει να ληφθούν ακόμη πιο αυστηρά μέτρα επιτήρησης των δασών μας. Ήδη η αστυνομία, η πυροσβεστική και ο στρατός έχουν μεικτά περίπολα, τα οποία διενεργούν διαρκείς περιπολίες, αλλά θεωρώ ότι πρέπει ακόμη περισσότερο αυτά τα μέτρα να ενταθούν, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι πάρα πολύ επικίνδυνες και είναι επί της ουσίας ο πλούτος του νομού, όπως το δάσος της Δαδιάς. Υπήρξαν άλλα 2 συμβάντα που πολίτες δημιούργησαν από αμέλεια αιστείες φωτιάς. Η μία ήταν σε ένα γάμο και προκλήθηκε από καπνογόνο, ενώ η δεύτερη προκλήθηκε όταν ένας πολίτης αποφάσισε να κάψει παλιά ελαστικά δίπλα στο ρέμα Ειρήνη. Συγχρόνως είχαμε και άλλα 2 περιστατικά. 2 περιστατικά, το ένα είχε σχέση με έναν γάμο, ο οποίος ήταν να πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες και βέβαια κάποιος στη φωτογράφηση επάνω χρησιμοποίησε καπνογόνα και προκάλεσε πυρκαγιά στο δάσος. Εκεί λοιπόν επενέβη άμεσα η πυροσβεστική και έσβησε την πυρκαγιά και του επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο και χθες ένας άλλος συμπατριώτης μας πήγε στο ρέμα Ειρήνη και έκαιγε λάστιχα αυτοκινήτων. Και αυτός προκάλεσε πυρκαγιά μικρή, η οποία κατασβέστηκε από την πυροσβεστική και το επιβλήθηκε το ανάλογο πρόστιμο. Μεγάλη προσοχή λοιπόν. Εγώ θέλω να συγχαρώ βέβαια τους πυροσβέστες για την άμεση και αποτελεσματική επέμβαση και στις 3 περιπτώσεις και ιδιαιτέρως στο δάσος της Δαδιάς που αποσώφησαν ένα τόσο μεγάλο κίνδυνο. Από την άλλη όμως πρέπει να τονίσω ότι θα πρέπει και οι πολίτες και το κάνουν και τους ευχαριστώ δημοσίως να τηλεφωνούν βλέποντας κάποιον ύποπτο καπνό. Είναι πολύ σημαντικό στα πρώτα λεπτά να εντοπίσουμε μια ενδεχόμενη πυρκαγιά. Πάντως, συνεχίζουμε και είμαστε όλοι μας πολιτική προστασία. Πρέπει να φερόμαστε με μεγαλύτερη υπευθυνότητα και αυτός είναι ο στόχος για να έχουμε μια αντιπυρική περίοδο πραγματικά ήρεμη, χωρίς προβλήματα.